άνοιξη του 1994 ξεκίνησαν δοκιμαστικές τομές στο μεγάλο τύμβο που υψώνεται ανατολικά του σύγχρονου οικισμού του Αγίου Αθανασίου. Οι δοκιμαστικές αυτές τομές κράτησαν περισσότερο από 2 μήνες, γιατί η προσπάθειά μας ήταν να εντοπίσουμε το ταφικό μνημείο που κρυβόταν μέσα του, χωρίς να καταστρέψουμε τον ίδιο τον τύμβο, καθώς και αυτός αποτελεί ένα μνημείο της αρχαιότητας, ένα σημαντικό τεχνικό επίτευγμα της εποχής του. Τελικά, στις 14 Ιουνίου του 1994, η προσμονή μας μετουσιώθηκε σε χρώμα και όνειρο. Από τη Μακεδονική γη άρχισαν να ξεπηδούν ολόλευκα θέμια και κρίνα, πολύχρωμα κυμάτια και μυθικά όντα με χρυσαφένια φτερά. Το μνημείο ουσιαστικά είναι ένας πολύ μικρός μακεδονικός τάφος, του οποίου όμως η ιδιαιτερότητα είναι μια κατάγραφη πρόσωψη με τοιχογραφίες οι οποίες διατήρησαν τα εκπληκτικά τους χρώματα σε εξαίρετη κατάσταση. Συνδυάζει στοιχεία δωρικού και ιωνικού ρυθμού, καθώς το μένα αίτωμα κοσμείται από μια παράσταση με γρίπες οι οποίοι πλησιάζουν έναν ολόφωτο χρυσαφένιο ήλιο, αλλά η έκπληξη παραμονεύει χαμηλότερα, όπου μία ιωνική ζωφόρος διατρέχει όλη την πρόσωψη. Στο κεντρικό τμήμα της παράστασης έχουμε μία κλασική σκηνή συμποσίου, όπως μας είναι γνωστή τόσο από τις αρχαίες πηγές, όσο και από την εικονογραφία των Αττικών Αγγείων. 6 άνδρες, άλλοι γενιοφόροι, άλλοι αγένοι, είναι ανακεκλημένοι ανά 2 σε κρεβάτια σκεπασμένα με πολύχρωμα υφάσματα και ακουμπούν χαλαρά στα μαξιλάρια, αναμένοντας τη στιγμή που θα αρχίσει πια το καθαυτό συμπόσιο ή καθαυτό σκηνή της συνοποσίας. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η κίνηση του πρώτου συμποσιαστή, ο οποίος με ένα νεύμα δίνει την εντολή στην αυλητρίδα που είναι ακριβώς μπροστά του να αρχίσει να παίζει, και ταυτόχρονα ο νεαρός ηνοχώος, γυμνός έφηβος, κρατώντας ένα σκεύος στο χέρι, ετοιμάζεται να γεμίσει τα ποτήρια με κρασί. Μπροστά τους είναι 3 τραπεζάκια, τα οποία είναι φορτωμένα με κάθε λογής φρούτα και πίτες και γλυκά, τα επιδόρπια δηλαδή που θα συνοδεύσουν την ηνοποσία. Thank you.
Μετά την αποκάλυψη της Ζωφόρου, πραγματικά κανείς δεν φανταζόταν την έκπληξη που περίμενε λίγο πιο κάτω. Καθώς αφαιρούσαμε προσεκτικά την άμμο που κάλυπτε την πρόσωψη του μνημείου, φάνηκαν δύο ολόσωμες μορφές νέων που πλησίωναν το θηραίο άνοιγμα. Ντυμένοι και αυτοί με τη μακεδονική ενδυμασία, τυλιγμένοι στις μακριές χλαμίδες και ακουμπώντας στις σάρισες τα μακριά δόρατα των Μακεδόνων, προσπαθούν να κρύψουν τη θλίψη για το θάνατο του νεκρού οικοδεσπότη. Δυστυχώς, το μνημείο βρέθηκε συλλημένο, όπως άλλωστε και όλοι σχεδόν οι μακεδονικοί τάφοι οι οποίοι αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, από ορισμένα στοιχεία τα οποία είχαν αφήσει οι αρχαιοκάπηλοι στο εσωτερικό, όπως τα υπολείμματα από μια χρυσελεφάντινη κλίνη ή τα κομμάτια, τα χιλιάδες κομμάτια τα οποία συνέθεταν τον οπλισμό του νεκρού, είναι φανερό ότι μπορούμε πλέον να ταυτίσουμε το νεκρό με ένα πρόσωπο υψηλά ιστάμενο στην μακεδονική αυλή. Είναι πιθανόν ότι πρόκειται για έναν εταίρο, ένα στρατηγό ο οποίος συνόδευσε τον Αλέξανδρο στη μακριά εκστρατεία, ο οποίος όμως ευτύχησε να γυρίσει και να πεθάνει στη μακεδονική γη γύρω στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Αλήθεια είναι ότι περισσότερο από 20 χρόνια πριν, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτή τη συγκλονιστική αποκάλυψη, κανείς δεν περίμενε ότι το όνειρο αυτό θα γινόταν κάποια στιγμή εφιάλτης. Μεσολάβησαν τόσα χρόνια, τόσης δουλειάς, τόσων προσπαθειών όλων των ειδικοτήτων και το μνημείο είναι ακόμη άγνωστο στο ευρύ κοινό, παρόλο που ευτυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια έχει προστατευθεί με ένα μόνιμο στέγαστρο. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε γρήγορα να είναι επισκέψιμο και γνωστό σε όλους τους ανθρώπους που λαχταρούν να το δουν.